Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα του Φλεβάρι του 2023, 15 έχει ο μήνας, και ήρθα εδώ στη Διόρυγα Κορίνθου αφενός μεν να σας δείξω λίγα πλάνα από τις σημερινές εργασίες, αφετέρου να σηκώσω τον drone ψηλά για να δείτε ότι δεν στενεύει το κανάλι. Ας δούμε μια στιγμή το άδειασμα του κάδου και τα λέμε σε λίγο. Εκεί που αδειάζουν τον κάδο θα μπαζωθεί εκείνο το σημείο. Θα μπαζωθεί δηλαδή από τους πασάλους που τοποθετούνται μέχρι το παρνές της Διόρυγας. Παλιά είχε κρυπίδωμα εκεί, χτισμένο με πέτρες για να προστατεύεται το πόδι του πρανούς από τα ρεύματα και τους κυματισμούς. Ωραίος ο καλλιτέχνης, μπράβο του, προσοχή στη βάρκα. Αν θυμηθώ θα σας βάλω κάτω από το βίντεο εκείνο το βίντεο που είχα πριν από 2 μήνες περίπου φτιάξει, που έτυχε να παρακολουθήσω το μάθημα ενός καθηγητή του Πολυτεχνείου που έκανε μάθημα στους φοιτητές του. Αυτός εκεί λέει με τι τρόπο θα μπαζωθεί, με τι είδους υλικό, κάποιο ύφασμα θα στρώσουν από πάνω, μετά πιο πάνω θα μπει πάλι χώμα από αυτό της εξκαφής που γίνεται τώρα. Θα σας βάλω το βίντεο να το δείτε. Λοιπόν, το drone θα σηκωθεί και θα μας δείξει από ψηλά ότι το κανάλι δεν στενεύει. Εκεί που τοποθετούνται οι πάσαλοι είναι εκεί που ήταν κάποτε το σύνορο του νερού με, το πρανές. 24 και 60. Άλλωστε, άκρη-άκρη είναι ρηχό. Οι πλοηγοί ξέρουν, στο κέντρο περνάνε. Δεν έχει νόημα αλλού να είναι στενό και αλλού να είναι φαρδί. Θα γίνει εκεί όπως ήταν πριν από 130 χρόνια. Ξεκίνα και δείξε μας. Και να μην σου ξαναπώ πάλι ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω. Μπράβο πιτσιρίκο, τα κατάφερες.